Σε εφιάλτη εξελίχθηκαν οι διακοπές μιας νεαρής γυναίκας από τη Σουηδία στα Χανιά, που σύμφωνα με την καταγγελία της στις αστυνομικές αρχές, τα ξημερώματα του Σαββάτου έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από δύο νεαρούς. Η 21 ετών κοπέλα φέρεται να γνώρισε τους φερόμενους δράστες σε μπαρ της πόλης, όπου και διασκέδαζαν παρέα. Μετά μεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου, όταν εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει στο ξενοδοχείο που διαμένει στο γεράνι του Δήμου Πλατανιά, οι δύο νεαροί προθυμοποιήθηκαν να τη συνοδέψουν. Αντί για το ξενοδοχείο όμως, την οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία της περιοχής, όπου την βίασαν, όπως η ίδια ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς των Χανίων, ενώ φεύγοντας, ο ένας πήρε μαζί του και την τσάντα της. Η κοπέλα κατήγγειλε ότι οι δράστες την εγκατέλειψαν σε άσχημη κατάσταση στην ερημική τοποθεσία που την είχαν οδηγήσει, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λίγο αργότερα η ίδια επικοινώνησε με έναν φίλο της, ο οποίος την μετέφερε στο νοσοκομείο και εν συνεχεία στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων. Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το θύμα, ενώ και ο δεύτερος φερόμενος ως δράστης, ένας 19χρονος, ταυτοποιήθηκε άμεσα. Νωρίς το μεσημέρι, ο 23χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Χανίων, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια κατά συναυτουργία, σε βάρος ατόμου ανίκανου να αντιδράσει λόγω μέθης, για πρόκληση σωματικών βλαβών και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Από τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε το θύμα, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ωστόσο, αύριο αναμένεται να διαβιβαστεί στις αστυνομικές αρχές και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο φερόμενος ως δράστης ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης στον ανακριτή. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται πως ό,τι έγινε με την συνένεση της 21χρονης.